Ξέρεις τι, δεν θα έφευγα, ίσως, αν ήμασταν μια πεντάδα, εξάδα ανθρώπων, νομίζω ότι θα άντεχα πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να γίνουμε. Μπορούμε να δεν αντέχω αυτό που σου λέω τώρα για αυτό που σου είπα πριν, δεν το αντέχω, δηλαδή... Πες μου και το δικό μου τώρα, γιατί αλήθεια, σε παρακαλώ πες το μου, πες αυτό που είπες. Θες να σου πω. Δεν έχω πρόβλημα να το πεις μπροστά στους άλλους. Τι έπασα από μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για άλλο λόγο. Ότι είσαι μεγαλύτερη από την ηλικία σου. Εξωτερικά. Γενικότερα. Την πρώτη εντύπωση μέσα στο σπίτι πριν μιλήσουμε. Αυτό ήταν. Κάποιος μου είπε, τέλος πάντων αυτό δεν. Ναι, ναι. Άσχετο. Λέω ότι δεν νομίζω ότι είμαι μεγαλύτερη μέσα στο σπίτι. Αυτό. Χωρίς να πω ποιος και τι. Απλά είπα αυτό, νομίζω ότι δεν είμαι μεγαλύτερη μέσα στο σπίτι. Α, okay. Αυτό, εμένα τώρα, εφόσον πλέον σε ξέρω, σε προσβάλλω για μένα. Αυτό γιατί είναι κακό. Εγώ για μένα σε προσβάλλω. Γιατί και καλά σε έκανε μεγαλύτερη, ενώ δεν είσαι. Μπορεί να νόμιζω ότι αυτό, έχεις ναι, ότι δεν είσαι στην αληθινή σου ηλικία. Την άκουσα ότι έκλαιγε. Ωραία. Μου λέω από τη Μέρη δακρυσμένη και λέω τι πάθηκε. Ρε παιδιά μου λέει Μέρη, τίποτα λέει κάτι δικά μου. Και η γυναίκα μου λέει γιώτα, τίποτα λέει. Απλά τη είπα κάτι που σκεφτόμουν να λέει από την πρώτη μέρα. Τη λέω α. Και μου λέει, ναι, εγώ από την πρώτη μέρα λέει πίστευα ότι η Μέρη δεν είναι 36 χρονών και ότι λέει ψέματα για την ηλικία τη. Και ότι είναι μεγαλύτερη. Και ότι είναι μεγαλύτερη από όλου εδώ μέσα και το κρύβει. Τώρα λέει κατάλαβα ότι πραγματικά μπορεί να είναι κυρία όπω λέτε κι εσεί λέει με κάπα κεφαλαίο. Κοιτάξτε, λέει την έμαθα, εντάξει. Μπορεί να είναι και 36. Η κοπέλα στεναχωρήθηκε. Μετά από αυτό γυρνάει και λέει ότι εγώ γενικά λέει, έχω πολλά ελαττώματα και γενικά όταν δεν μου αρέσει κάτι σε κάποιον το λέω. Όπως χθες λέει, γύρισα και είπα στη τηλεοπτική. Δεν κατάλαβα τι εννοεί αυτό και τη λέω τι εννοεί τηλεοπτική. Τίποτα λέει. Εδώ μέσα λέει δεν έχει τίποτα. Λέει έχει κλέψει από παντού κουβέντες ατάκες και τα λέει γιατί ξέρει ότι περνάνε. Ναι, όπως γύρισε και της είπε ότι το ζευγάρι που την έβαλα, τη Σαμάνθα, ήταν επίτηδες για να χάσει η Σαμάνθα το βέτο. Ήταν στρατηγικά γιατί και καλά από τους υποψήφιους. Επειδή η Γιώτα είναι πιο βαριά και καλά. Γυρνάει και μου κάνει έτσι όλους τους φαίνεται περίεργο που όλους το έβαλα με τα κιλά. Λέει, εσύ δεν ήθελε να πάρει το βέτο. Λέει, αυτό σε έβαλε με μένα. Και μου λέει και εγώ στο λέω, χήμα, λέει, στο είπα και χθες. Δεν ήθελα να παλέψω για σένα, σου πω ψέματα κατά μου τώρα, γιατί ξέρω θα μου πεις να κατέβω. Και απλά δεν κατέβηκα λέει αμέσως για να μην το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Και εγώ καταλέγω σε όλο αυτό λοιπόν ένα πράγμα εγώ θα πω. Ότι η Γιώτα είναι τελικά η μόνη που ξέρει τι κάνει εδώ μέσα. Η Γιώτα έχει το θάρρος συνόμησης να πει αυτά που σκέφτεται. Εμείς όλα προδοκτάμε μέσα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή φεύγει αύριο θέλει να μας κάνει αν σε πληγώσει, αν σε στεναχωρήσει, αυτό που έχει να σου πει θα το πει και εγώ αυτό το εκτιμάω. Και μάθετε να το εκτιμάτε κι εσείς από να σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Άποψή μου. Το ότι δεν την νοιάζει, δεν έχει καμία ενσυναίσθηση για το αν θα πληγώσει εσένα, τη Μέρη, τη Σίλια, εμένα. Εμένα αυτό την ανεβάζει στα μάτια μου, σαν Αγγελίτα. Να σου πω κάτι. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί και εγώ είμαι έτσι, αλλά μου φαίνεται περίεργο που όλες αυτές τις σκέψεις τις έχει από την πρώτη μέρα και ξαφνικά μας τις λέει τώρα και γύρισε που φεύγει. Και σου το λέω γιατί. Κάπου δεν έχει περάσει ένα χρόνο, μια εβδομάδα είμαστε. Ναι, γυρνάει και μπορεί να σου έδωσε χρόνο. Όχι, γύρισε και είπε ότι δεν θα τα έλεγα, λέει, αλλά επειδή έχω μάθει λέει, τώρα τελευταία καρδιά μου, γιατί δεν κάνω καλό πάντα λέει αυτά που λέω. Απλά αφού αύριο φεύγω, λέει, α τα πω, λέει σε όλου. Ωραία. Εκφράζει τη σκέψη τη εντελώ αφιλτράριστη. Πρέπει να μάθετε να το εκτιμάτε αυτό το κάποια στιγμή. Ρε, η τύπησα, δεν μασάει. Φαίνεται από την πρώτη μέρα ότι ξέρεις κάτι, εγώ στα λέω χήμα. Δεν υπολογίζω τίποτα. Και δεν είναι κακό αυτό.